Έβλεπα πρόσφατα ε, τον Μπενίτεθ ή Μπενίτε, τη Λίβερπουλ, προπονητή μου Champions League, ε, να μιλά για λίγα από πράγματα που αρκέ φορέ ο κόσμο δεν τα ξέρει. Ε, είπε και ο Τσάμπι Αλόνσο ότι ξέρει, ε, αν πουλήσω τον Αλόνσο, ε, να φέρω άλλο τρει ποσφαιριστέ που να μπορούν να βοηθήσουν μέσα στη σεζόν. Ξέρω που είμαστε σε προβλήματα, πουλώ έναν ποιοτικό ποσφαιριστή, αλλά πατσαρίσκω τρει άλλε θέσει με πιθανότατα τρει ε, αλλού καλού Μπορεί να μην είναι επίπεδο τη Ευαλόντσο, αλλά ε, να μου δώσουν ένα βάθο. Ε, και ο κόσμο δηλαδή αντέδρασε, ε, το, εντός ένα, το άλλο, δεν έγκαμνη. Προπονητή για Champions League, η Liverpool έκαναν καλέ πορείε μαζί του. Ε, και οικονομικά τη Liverpool και σε ένα βάθρο λίγο πιο ψηλά στον ποσφαιρικό χάρτη που λέω που ήταν πριν γιατί η Liverpool είχε αρκετά θέματα δεν είναι πολύ πρωταγωνιστούσε στην Αγγλία ε, πριν τον Πενίτες Πού το πάω Αρκετές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις ε, μα εν να φύγει ο τάδε παίχτης εν να μείνουμε νόφτσερι και εν έχουμε εν άλλον εντάξει στην Κύπρο επειδή φεύκουν για λεφτά οι πλήστοι ποσφαιριστές ε, αν δεν το αναρωσείς το συμβόλιο κάποιου ποσφαιριστή μπεχταρά, α πούμε, τη διάστη του 600 πε, μπορεί να βρει τα λεφτά για να φέρει παραπάνω ποσότητα. Μπορεί να μην είναι η ίδια ποιότητα, αλλά να φέρει ποσότητα. Και βλέπει και το potential τη ποσότητα. Δηλαδή, αν φέρει 3-20 χρόνου που έχουν potential, ήταν σε αρίσκο, αλλά βάλει το βάθο, βάλει το προπτυγή, και, και, και κάπω έτσι αξιοποιεί τα λεφτά σου. Αν και έτσι είναι 600.

και τρία συμβόλαια, για παράδειγμα. Τώρα φέρε ένα που τα είχαν τα top, τελικά είναι top, ευκαιρία σου πατάτα, έμεινε στο συμβόλαιο του με στο ε, και τώρα έχω την κοφή μου τρία. Αρκετέ φορέ κάποιε κινήσει έχουν μια λογική πίσω. Άσχετα αν την τώρα λάθο. Δηλαδή, αυτή στιγμή οι στρατηγικέ αποφάσει συνήθω είναι σε έναν βάθο χρόνου που φέρνουν είναι καλέ οι κακέ αποφάσει π.χ. ο Βενγκέρ. Οικονομικά μπορεί να μην έκανε πολλές μεταγραφέ λόγω του ότι μπορεί να δουλειάσει συμπόρους, αλλά έστειλε κάποιε ομάδε που κουτσάστρα προαγωνιστούσαν χωρί να δίνουν διούν πολλά λεφτά. Και μπορεί να έκανε κάποιες μεταγραφές, ονόματα, που να μην το προς το τέλος, όμως με τα λεφτά που εφυλάσσει με τους ποσφαιριστές που πουλήσασαι βλέπουμε τώρα ότι άρχισε να πούμε κάνουν ένα step up μπορεί και τα λεφτά να τα αξιοποιήσεις σε όλες τις ακαδημίες σου τώρα δύο άλλων παραδείγμα έχει πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις παρά να αξιοποιάσεις σε έναν ποδοσφαιριστή. και βλέπω το επίπεδο της Κύπρου η Κύπρος δεν είναι για να φέρνει ονόματα ποσφαιριστό είναι και ένα, δια... ένα μισή εκατομμύριο βλέπετε μωρέ το Κασάμα εδώ κάπου πολλέ φορέ το παράδειγμα γιατί είναι μια πολύ κακή επιλογή μεταγραφή. Ή να πάμε στι επιλογέ τη ΠΑΦΟ α πούμε. Που διάτσε γίνει πολλά λεφτά. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει και τα λεφτά σε άλλου χώρου. Αλλά πάμε σε μια πολιτική που πρέπει να προαγωνιστεί άμεσα. Πρέπει να φέρω παίχτε. Η ποιότητα εμπουπάνω που, που από την ποσότητα. Η ποιότητα εμπουπάνω που από το που τη λογική του να στήσω μια ομάδα που να βγάλει νόημα. Δηλαδή, α φέρουμε. Βλέπουμε την Real. Να ξυπνά του γαλάκτικου. Λογική μηδέν, δε. μην Δεν αλλάξε και οι αστέρε θέσει που βέζεσαι. Δηλαδή, επιθετικά έφερε ό,τι καλόν υπήρχε στο βαζάρι. Αλλά μια ομάδα που είναι συλλογική. Δηλαδή, το ότι έχω μπέκαμ να φύγω. Τι, Ποιο δεν μπορεί να φάσει, το δεν είναι γλυόρο, το είναι αργό, το έχει χημία άλλο, το ξέρει τι γλώσσα του αλλού. Μπορώ να τα βρω, μπορώ να διαχειριστώ τι περσόνε που λε. Αλλά ήταν ένα εμπορικό market. Ήταν ένα marketing, δηλαδή για το φαίνεσθε. Α, ξαβαλούμε την ρεαλιστική χάρτη. Και να και πέρασε από το φαντασία των Γαλακτικούς νούμερο ένα, πέρασε από το φαντασία των Γαλακτικούς νούμερο δύο που Κακά, ο Ζήλ, Κριστιανό, ο Βανίστερροι, τους Ολλανδούς, το Σνάιντερ, το Ρομπέν, το Βαντεβάρτ και άλλους Ολλανδούς τους Πέρασε το στάδιο και πήγαν στο στάδιο Βινίσιο και εμφανίσεις, Ροντρίκο, που στα και ευκένουν εσύ πιο πάνω, δηλαδή εντάξει δεν τους ευκάλεμε πού την Ακαδημία της αλλά έχει όντως που πιο μητσούς εδώ και τους χρόνο επένδυσε πάνω τους έκαμε, χτίσει, έχει project πλέον ας πούμε η Real, είναι η ομάδα που απλά είναι να φέρνει οι παίχτες εκατό, έλα εσύ, εκατό, άλλος, φέρνουν το χάρα, φέρ το φέρ το άλλο. τον Χάραν, φέρνουν τον Μπαμπέ, φέρνουν τον άλλο έφεραν τον Πέλιχα, οκ okay. αξίζει τα, αξίζει τα λεφτά του

κάποιε φορέ, κάποιε θυσίε που να γίνονται. Αφήνει ένα ποιοτικό ποσοφαιριστή, διαχειρίζει ένα ποσό, και φέρνει ποσότητα, με potential, προοπτική, σε αυτού του τη ομάδα σου προφανώ. Αλλά η Λίβερπουλ επειδή ήταν μέσα στο. στάκαρε μέσα στην τέταρτη θέση, δεν υπήρχε GPS ο πρωταγωνιστή μέσα, Αλλά επειδή έστεισε, έχτισε. Ε κάτι έτσι σιγά σιγά μπούλησαν από τους παίχτες και μας τότε είχε. Φτάσαμε σε μια φάση που να έχει την οικονομική δυνατότητα να βγουν οι μετοχές της πάνω που μπορεί να κάνουμε κινήσεις. Από τσάνση. Μπερδεμένα μου τα λες αλλά γουστάρω. Κάμετε like, κάμετε subscribe, κάμετε comment. Πέτε μου έτσι ε, τη γνώμη σα περί πέρι... πώς μια όταν μπορεί να αξιοποιήσει στην Κύπρο μιλώντα έναν ποσό ενό εκατομμυρίου ο Βαλή τη Ακαδημία τη, να το σπάσει, να φέρει νεαρού ποσφαιριστέ, να το δοκίσει το τμήμα σκάουτινγκ για Πέρα, να κάνει networking, να φέρει νυπέχτε. Έχει πολλού τρόπου. Πέντε μου νύπτε στα σχόλια. Θα πω σε ένα βίντεο. Καλή συνέχεια.